Πάμε να γνωρίσουμε τώρα την ομάδα της εκπομπής, τους καθημερινούς συνεργάτες, συναδέλφους, μια ομάδα, μια οικογένεια εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε από τα Χανιά, θα πάμε στο Ρέθυμνο, θα φτάσουμε στην Ιερά Πέτρα και μετά θα πάμε και στον πολλαπλασιασμό της λέξης Εύης. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά για ποιο λόγο το λέω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Να ξεκινήσουμε από τη Στέλλα Μαθιουδάκη. Θα πάμε στη Βίκη Παπαδογιαννάκη και θα καταλήξουμε στον Νίκο τον Πετάση. Στέλλα, ξεκινάμε από σένα. Πάμε Ρέθυμνο. Καλησπέρα σας λοιπόν από το πιο πολυδιαφημισμένο σημείο της πόλης του Ρεθύμνου, το ενετικό μας λιμάνι. Να ευχηθώ, Νίκο, κυρίες και κύριοι, να έχουμε μια καλή τηλεοπτική χρονιά σε όλους τους συναδέλφους μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Τέλεια, να πάμε. Άνω τελεία θα τα πούμε στην πορεία, σε ένα πεντάλεπτο μαζί, Στέλλα, πάλι. Πάμε στη Βίκη Παπαδογιαννάκη. Βίκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλη την ομάδα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Μαζί με τον Αντώνη Γκλεζάκη, τον συνάδελφο οπερατέρ, θα σας μεταφέρουμε εδώ από τα Χανιά τον παλμό της επικαιρότητας για όλη τη σεζόν και ελπίζουμε να είναι καλός. Πάμε και στη σταθερή αξία της Ιερά Πέτρας, Νίκος Πετάσης. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Το επιτελείο είναι έτοιμο. Εμείς είμαστε στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε εικόνα και ήχο από το κέντρο της πόλης. Εύχομαι η σεζόν να είναι παραγωγική, να είναι τυχερή καταρχάς και ό,τι μπορούμε από εδώ θα το κάνουμε, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, άνω τελεία και στους τρεις, παραμένετε, τα λέμε σε λίγα λεπτά, γνωρίζουμε την ομάδα της εκπομπής. Πάμε να εξειδικεύσουμε το σχόλιο, πάμε στο Ρέθυμνο, πάμε να συναντήσουμε την Στέλλα τη Μαθιουδάκη. Στέλλα, με ψαράδες από πίσω, ερασιτέχνες. Και όχι μόνο. Όπως είπα Νίκο, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο πιο πολυδιαφημισμένο, πιο πολυφωτογραφημένο σημείο του Ρεθύμνου, εδώ στο Ενετικό Λιμάνι. Αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός μας καλά κρατεί. Οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία, μια που αναφέρθηκα σε αυτό το ρήμα, καλά κρατούν επίσης. Τα στοιχεία, Νίκο, κυρίες και κύριοι, για να σας δώσω έτσι λίγο το κλίμα. Ημέρες Σεπτεμβρίου που διανύουμε εδώ στο Ρέθυμνο, θα πρέπει να πούμε ότι κυριολεκτικά ο κόσμος είναι πολλής, ακόμα και σήμερα. Οι ξενοδόχοι από εκεί που μιλούσαν μέχρι πρότινος για μια κοιλιά που παρουσιάζουν οι κρατήσεις και οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία τους, εκεί μετά της Παναγίας το 15 Αύγουστο πλέον μιλούν για κοιλίτσα και ναι, καταλαβαίνουν όλοι όσοι με ακούν τι ακριβώς εννοώ. Είναι πολύ λοιπόν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε υψηλές πληρότητες Σεπτέμβρη μήνα στο Ρέθυμνο και θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η θετική πορεία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου στα βόρεια του Ρεθύμνου, γιατί στα νότια έχουμε την Αγία Γαλήνη, τον Πλακιά και όλες τις ομορφιές του νότου του Ρεθύμνου. Εκεί ο τουρισμός και τα μηνύματα λένε ότι θα έχουμε κόσμο μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου τουλάχιστον. Λοιπόν, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Σταθερή ανταπόκριση. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Στέλλα Μαθιουδάκη, να σε αποδεσμεύσουμε και πιστεύω να θεωρηθούμε και γουρλίδες εκεί στους ψαράδες από πίσω. Μην την πληρώσουμε εμείς στο τέλος, αν δεν πιάσουν τίποτα. Λοιπόν, Εύη Σπανού, παρένθεση, με έναν τυφώνα, ο οποίος ονομάζεται Φιώνα. Φιώνα, στον Καναδά. Και θα δούμε το σημερινό έτσι δημοσίευμα, το οποίο κάνει λόγο για πολλές καταστροφές στη Νέα Σκωτία, στον Καναδά. Και πρόσεξε, δείχνουν το συγκεκριμένο βίντεο, μακριά από εμάς αυτές οι εικόνες βέβαια, καθώς θα πάμε στα Χανιά, με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες εκεί στην περιοχή, στο ακροτήρι. Άλλος κόσμος είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Άλλος κόσμος. Να δούμε και το βίντεο όμως που περιγράφει ακριβώς την εικόνα που σας είπα και εγώ για τις καταστροφές και το μέγεθος των προβλημάτων που δημιούργησε ο τυφώνας Φιώνα τις τελευταίες ημέρες. Είναι αυτό το οποίο μας λες αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε. Χαμός γίνεται. Άλλος κόσμος, άλλες καιρικές συνθήκες και άλλα τα προβλήματα και άλλη η ένταση των καιρικών φαινομένων. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, να έρθουμε λίγο στα δικά μας για να πάμε και στα Χανιά. Το ακροτήρι Χανίων είναι πανελλαδικά σήμερα, σημερινές θερμοκρασίες, πέμπτο αν δεν κάνω λάθος στη σχετική λίστα με τις υψηλότατες θερμοκρασίες. Από το meteo.gr, η λίστα που βγαίνει καθημερινά. Ναι. Και θα δούμε τρεις περιοχές της Κρήτης. Πέρα από το ακροτήρι Χανίων, έχουμε και την Πλώρα και βεβαίως τη Σίβα Ηρακλείου. Ωστόσο, 26,7 η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα στο Καστελόριζο. Και μιας και ανέφερες στα Χανιά, 25,3 στο ακροτήρι. Μάλιστα, λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω και πάμε στα Χανιά, πάμε στη Βίκη Παπαδογιαννάκη. Ζωντανή σύνδεση, ωραίο φόντο από πίσω. Είπαμε, άλλος κόσμος η Κρήτη, ξεχωριστός κόσμος στα Χανιά, καλές καιρικές συνθήκες.
Ένα πολύ ωραίο κλίμα γενικότερα θα έλεγα εγώ, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι συνεχίζεται η σεζόν εδώ, αν και βρισκόμαστε στην εκπνοή του καλοκαιριού. Και να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η Στέλλα Μαθιουδάκη, γιατί εδώ οι ειδικοί παράγοντες δεν φιλοδοξούν επέκταση στη σεζόν μόνο μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτό είναι δεδομένο. Εδώ γίνονται προσπάθειες για να έχουμε επιμήκυνση μέχρι και τον Δεκέμβριο τουλάχιστον. Και όχι τυχαία, βρισκόμαστε στο Ενετικό Λιμάνι, πολύ κοντά στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, όπου αυτή την ώρα η Fraport Greece παρουσιάζει στοιχεία απολογιστικά για την κίνηση στο αεροδρόμιο Χανίων και πώς αυτή συνέβαλε στην εντυπωσιακή αύξηση του τουρισμού στα Χανιά. Θα σας πω ότι είχαμε πραγματικά μια χρυσή σεζόν στα Χανιά και η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί φυσικά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μόνο το πρώτο οκτάμηνο του 2022, μέχρι τα τέλη Αυγούστου δηλαδή, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο Χανίων 2.331.457 επιβάτες. Μιλάμε για αύξηση κατά 125% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Μπορεί να συγκριθεί η φετινή σεζόν μόνο με το 2019, όταν και πάλι μιλούσαμε για εντυπωσιακές πληρότητες στα ξενοδοχεία. Ναι. Και επίσης αξίζει να τονίσουμε ότι φέτος η κίνηση, παρά τους αρχικούς δισταγμούς και παρά τις φοβίες και τις ανησυχίες λόγω και της κατάστασης στην Ουκρανία και γενικότερα στον κόσμο, είχαμε από πολύ νωρίς πληρότητες της τάξης του 95%, ήδη από τον Μάιο δηλαδή, στα ξενοδοχεία της Γεωργιούπολης και του Βόρειου Άξονα. Μάλιστα. Κάπως έτσι συνεχίστηκε η πορεία η σημερινή. Λοιπόν, Βίκυ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστούμε και τον Αντώνη τον Ιγκλεζάκη για αυτό το υπέροχο καλλιτεχνικό πλάνο που μας μεταφέρει αυτή τη στιγμή. Πανέμορφα τα Χανιά. Φωτογραφία της ημέρας. Θα προβληματιστούμε λίγο. Ξέρετε την αδυναμία που έχω εκεί από το κράσι στο Δήμο Χερσονήσου ψηλά. Είναι ο υπεραιωνόβιος πλάτανος και βλέπουμε ένα νεαρό, ο οποίος βέβαια επιχειρεί κάποια αναρρίχηση εκεί στο σημείο. Εγώ να πω ότι ο πλάτανος εκεί, υπεραιωνόβιος, έχει χαρακτηριστεί μνημείο της φύσης. Και καλό θα είναι βέβαια να προσέχουμε κάπως παραπάνω την παρουσία μας εκεί στην περιοχή. Μάλιστα, ίσως να τοποθετηθεί κάποια αλυσίδα. Μάλιστα. Όμορφο, βέβαια, ο νεαρός δεν είχε κακή διάθεση, αλλά μπορούμε έτσι να προκαλέσουμε και κάποιο εκτός από ατύχημα και κάποια φθορά εκεί στον πλάτανο, στο αγαπημένο μου κράσι και τους χαιρετισμούς εκεί στην περιοχή που τόσο πολύ αγαπάω. Πάμε ωστόσο και στην Ιεράπετρα. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με Ιεράπετρα. Νίκος Πετάσης, ο επίλογος των ζωντανών συνδέσεων για το πρώτο μέρος. Την καλησπέρα μου και πάλι, Νικόλα. Πάλι καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Αν πούμε δύο λόγια για την τουριστική σεζόν, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα, υπάρχει αρκετός κόσμος. Τα ξενοδοχεία έχουν πολύ μεγάλες πληρότητες. Ξεκίνησαν βέβαια την περίοδο αυτή νυχτά, δύσκολα, με προβληματάκια, ωστόσο γρήγορα βρήκαν το ρυθμό τους. Μετά τις 15 Ιουλίου οι πληρότητες πέρασαν το 95%. Πριν από 2-3 μέρες, μιλώντας με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Νοτιοανατολικής Κρήτης, τον κύριο Βαρδάκη, μας μετέφερε την αισιοδοξία του ότι αυτή η χρονιά θα είναι καλύτερη ακόμα και από εκείνη του 2019. Πρέπει να πω επίσης ότι οι ξενοδόχοι που έχουν τα resort, όπως τα λέμε, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι η φετινή περίοδος θα κλείσει στο πρώτο 15ο του Νοέμβρη. Τα πράγματα πηγαίνουν καλά, συνεχίζουν. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι το οποίο εντοπίζεται στις επισκέψεις των τριήμερων, όπως τις λέμε, από Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, προκειμένου να μείνουν εδώ 3 μέρες, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, οι συντοπίτες, οι κριτικοί. Μάλιστα. Με στόχο βέβαια να επισκεφτούν την Ίσο Χρυσή. Επειδή φέτος η Χρυσή δεν είχε τη δυνατότητα να γίνει επισκέψιμος προορισμός λόγω των προβλημάτων που γνωρίζουμε, υπήρχε ένα μικρό έλλειμμα σε αυτές τις επισκέψεις και οι ταβέρνες, τα εστιατόρια το είδαν αυτό αρκετά δυνατά στο τζίρο τους. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλές καιρικές συνδίκες και στην Ιεράπετρα, Ανατολική Κρήτη βέβαια διαχρονικά. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Καλό απόγευμα, Νικόλα.